κάποιες σκέψεις, αδελφή μου. Καταρχάς σήμερα είναι η απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, το οποίο σημαίνει, η μεταμόρφωση έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός, γιατί εμείς μεταμορφωνόμαστε προς το χειρότερο, όσο πάμε προς το πίσω, προς τα πίσω, προς τα πίσω, αφομοιωνόμαστε με τον κόσμο. Αυτό μόνο από την εορτή, ότι θέλει ο Κύριος μας να μεταμορφωθούμε προς το καλύτερο, να ομοιωθούμε με Αυτόν και με τους Αγίους μας. Είναι η εορτή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, η δεύτερη μνήμη του, η ανακομιδή των λειψάνων του, ενός μεγάλου οσίου της Εκκλησίας μας, που επολέμησε για τα θέματα της πίστεως, τα οποία θέματα της πίστεως σήμερα δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας συγκινούν καθόλου. Αυτοί οι πατέρες όμως, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μάξιμος που τιμούμε σήμερα, όχι μόνο ενδιαφερόντουσαν και επονούσαν για τα θέματα της πίστεως, αλλά αγωνίστηκαν μέχρι σήματος, με θυσία του ιδίου του εαυτού τους, για να μην αλλάξει η πίστη μας, για να μην αλλάξει η πίστη μας. Γιατί ο χώρος της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, είναι, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ο χώρος στον οποίο διαφυλάσσεται ανώθευτη η αλήθεια. Αυτός ο χώρος που υπάρχει της Εκκλησίας μας, όχι ο ναός, ο χώρος, η Εκκλησία γενικώς, έτσι, είναι ο χώρος στον οποίο διαφυλάσσεται ανώθευτη η αλήθεια, καθαρή και ανώθευτη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέσα στον χώρο αυτόν μπορούμε να σωθούμε, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν κάποιος είναι αιρετικός, φρονεί αιρετικά δημοσίως, αποβάλλεται από την Εκκλησία. Αποβάλλεται από την Εκκλησία, όχι τον αποβάλλει σύνοδος, αποβάλλεται από την Εκκλησία, λόγω του ότι η Εκκλησία είναι χώρος στον οποίο διαφυλάσσεται η αλήθεια. Αποβάλλεται λοιπόν, εκπίπτει της Εκκλησίας, αποβάλλεται ο αιρετικός από την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να κάνουμε κάποιες σκέψεις και να κάνουμε μια αποτίμηση της Συνόδου που έγινε πριν από λίγο καιρό στην Κρήτη, η οποία ήταν, λεγόταν Πανορθόδοξος, Μεγάλη και Αγία Σύνοδος, και να κάνουμε κάποιες σκέψεις όχι τόσο για τη Σύνοδο, όχι τόσο για τη Σύνοδο, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιέφερε εκ των προτέρων. Σας είχα πει και άλλες φορές, όταν κάποιες αποφάσεις είναι προηλυμένες και τις πάμε σε Σύνοδο μόνο για υπογραφή, δεν είναι δυνατόν να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους πατέρες, οι οποίοι πολέμησαν με στις Συνόδους, ήρθαν σε αντίθεση με τους αιρετικούς και μεταξύ τους μέσα στη Σύνοδο. Και πολλές φορές έχουμε Συνόδους οι οποίες ακυρώθηκαν επειδή δεν μπορούσαν να γίνουν. Έχουμε Συνόδους που ήταν τόση αντίσταση των αιρετικών, που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιούν οι σύνοδοι αυτοί. Όπως είναι η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αναβλήθηκε και από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκε στη Νίκαια, γιατί δεν μπορούσαν, ήταν ισχυρή η οικονομάχη τότε. Μέσα λοιπόν στη Σύνοδο έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε να πάμε να υπογράψουμε, να τα βρούμε εκ των προτέρων και να πάμε να υπογράψουμε, θα διαφωνήσουμε κιόλας, θα φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και θα επικρατήσει αλήθεια και θα συζητήσουμε κυρίως αυτά στα οποία διαφωνούμε. Αυτά τα προβλήματα της Εκκλησίας, και αυτά δεν είχαν αποφασιστεί έτσι, για να συζητηθούν αυτά όπως είναι το ημερολογιακό θέμα, το πρόβλημα το ημερολογιακό και τόσα άλλα θέματα που ταλανίζουν την Ορθοδοξία, θέματα πίστεως κλπ. Που δεν συζητεί ο οικουμενισμός, η μασονία, όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τους θεσποτάδες, αυτά φαίνεται έτσι, και δεν θα είναι να τα συζητήσουν, αλλά να συζητήσουν κάποια άλλα θέματα περί δικαιοδοσιών, ο χώρος ο δικός μου εδώ, ο δικός σου χώρος εκεί και όπου συγκριόμεθα. Πρέπει να τα βρούμε και να δούμε ποιανού είναι ο χώρος, ο χώρος έτσι, για τα χωράφια μας, για την εξουσία μας. Κάτι τέτοια πράγματα συζήτησαν, τα είχαν αποφασίσει πιο μπροστά, αλλά θέλω να σας πω το εξής όμως, αδελφοί μου. Μία σύνοδος που προετοιμάζεται 50 και 60 χρόνια προετοιμασίας. Και όταν συγκεντρώνονται οι πατέρες, οι επίσκοποι, δεν κατορθώνουν ούτε καν να συγκεντρωθούν όλοι οι πατέρες, οι συνοδικοί πατέρες, οι επίσκοποι, όλες οι τοπικές εκκλησίες, με προετοιμασία 50 και 60 χρόνων, δεν κατόρθωσαν να συγκεντρωθούν όλες οι τοπικές εκκλησίες. Και τι διακήρυσαν μέσα στην σύνοδο? Την ενότητα της εκκλησίας. Την ενότητα την οποία, την ανύπαρκτη ενότητα. Ούτε καν αυτή η εξωτερική ενότηση δεν υπήρχε, γιατί έλειπαν κάποιες τοπικές εκκλησίες. Έλειπαν κάποιες τοπικές, ολόκληρες τοπικές εκκλησίες, ολόκληρες τοπικές εκκλησίες έλειπαν και διακηρύξαν μέσα την ενότητα της Εκκλησίας.
Αλλά αυτή η ενότηση, ποια είναι η ενότηση Εκκλησίας που λέμε, την όντα της πίστεως, είναι ενότηση πίστεως. Ενωνόμαστε στην αλήθεια, πιστεύουμε στην αλήθεια και ενωνόμαστε όλοι μας μαζί γύρω από την αλήθεια, γύρω από τον Χριστό. Δεν ενωνόμαστε γύρω από τον Επίσκοπο και τον Πατριάρχη και τη Σύνοδο και την Πανορθόδοξο Σύνοδο, αλλά γύρω από τον Χριστό και την αλήθεια ενωνόμαστε. Άρα λοιπόν αυτή την ενότητα γνωρίζει η Ορθοδοξία. Την ενότητα της πίστεως, της Ορθοδόξου πίστεως, της αληθινής πίστεως. Αυτή την ενότητα την οποία πρέπει να έχουμε για να είμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της σωτηρίας. Έτσι. Εκείνη όμως διακήρυξα μια άλλη ενότητα. Μια ενότητα που έχει σχέση με την εξουσία. Γιατί εδώ τώρα έχουμε αλλάξει την Αγία Γραφή, αδελφοί μου. Έχουμε αλλάξει την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία δεν είναι όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Κύριος, όπου είναι λέει δύο ή τρεις. Δύο ή τρεις λίγοι, συνηγμένοι στο όνομά μου είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Και ο Άγιος Θεός Βασιλείς με κάποιον άλλο ωραίο τρόπο το λέει αυτό και λέει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία διασώζεται μεταξύ τριών Ορθοδόξων. Γιατί εκεί υπάρχει αλήθεια, υπάρχει ο Χριστός, την αλήθεια στην Ορθοδοξία, έτσι. Υπάρχει ο Χριστός. Και τι λέμε τώρα, αυτά τα καταργούμε τώρα και λέμε η Εκκλησία υπάρχει εκεί που υπάρχει εξουσία. Η θρησκευτική εξουσία, εκεί που υπάρχει ο Επίσκοπος, ο Πατριάρχης, η Πανορθόδοξη Σύνοδος, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, εκεί υπάρχει η Εκκλησία. Μα άμα δεν υπάρχει αλήθεια, η Εκκλησία υπάρχει εκεί. Άστε τη λέει η Αγία Γραφή, τι λένε οι πατέρες μας και όλα αυτά τα πράγματα, η Εκκλησία εκεί που υπάρχει, υπάρχει εκεί που υπάρχει η εξουσία, η θρησκευτική εξουσία. Εκεί υπάρχει η Εκκλησία, γύρω από τον Επίσκοπο. Ανθρωποκεντρικά, όχι χριστοκεντρικά. Δεν περιμέναμε λοιπόν τίποτα καλό από αυτή τη σύνοδο, γιατί είχαν προαποφασιστεί όλα όσα θα συζητούσαν, τα είχαν βγάλει και σε ανακοινώσεις, τα είχαμε δει κι εμείς. Και πήγαν εκεί να τα υπογράψουν. Το μόνο που δεν ξέραμε ήταν ότι ούτε και αυτή η εξωτερική ενότηση δεν θα υπήρχε. Αυτό δεν το ξέραμε. Ότι δηλαδή θα διακηρύσανε μια ενότητα ανθρωποκεντρική, η οποία κατ' ουσίαν και αυτή θα έλειπε από μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα που να φαίνεται, να έχει ένα δείγμα Ορθοδόξου Συνόδου. Τίποτα. Μόνο το σχήμα το εξωτερικό των Επισκόπων. Και απ' έξω από τη Σύνοδο, ποιοι τους φύλαγαν. Κάτι μας είπανε, είχαμε και εκεί δικά μας παιδιά, αστυνομικούς που φυλάγανε, τα είχαν πάρει από εδώ και από εκεί για να τους φυλάξουν. Αλλά οι περισσότεροι που φύλαγαν ήταν Αμερικάνοι πράκτορες και μυστικοί αστυνόμοι, Αμερικάνοι, και φύλαγαν τη Σύνοδο. Μας το είπανε αυτά παιδιά δικά μας που ήταν εκεί και υπηρετούσαν στην αστυνομία και φυλάγανε τους επισκόπους και τους πατριάρχες. Οι περισσότεροι λέει, που φυλάγανε ήταν μυστικοί πράκτορες της Αμερικής και αστυνομικοί, είναι εκεί και κοντά η βάση Αμερικάνικη της Σούδας. Και φυλάγανε αυτοί λοιπόν τους επισκόπους. Τι περιμένουμε λοιπόν από μια τέτοια σύνοδο, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε εμείς οι Ορθόδοξοι από μια τέτοια σύνοδο? Τίποτα απολύτως. Τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Δεν είναι τις αποφάσεις αυτές να κρίνουμε και να λογοκρίνουμε, τις αποφάσεις της Συνόδου και να πούμε αυτή η λέξη έπρεπε να λείπει, ξέρω εγώ, ονομάστηκαν οι αιρετικοί εκκλησίες και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν περιμέναμε τίποτα, γιατί μία σύνοδος η οποία συνέρχεται, σας έχω πει και άλλη φορά, και δεν καταδικάζει πρωτίστως τις υπάρχουσες αιρέσεις, δεν είναι δυνατόν να ομοιάζει με τις προηγούμενες Ορθοδόξους Συνόδους. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνει αυτά που κάνανε οι προηγούμενες Ορθόδοξοι Σύνοδοι. Μάλιστα, σε κάθε σύνοδο επομένη, διεκήρυσαν τα δόγματα και τους όρους που είχαν αποφασίσει οι προηγούμενοι συνόδοι για να δείξουν ότι είμαστε ακόλουθοι των συνόδων αυτών. Εδώ λοιπόν δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Έτσι, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχε κανένα ορθόδοξο δείγμα, καμιά ομοιότητα που να δείχνει έστω κάπως ότι είχαν ένα φόβο Θεού οι επίσκοποι αυτοί και συγκεντρώθηκαν εκεί. Όχι για να υπογράψουν προαποφασισμένες αποφάσεις που είχαν προηλυμένες αποφάσεις, αλλά συγκεντρώθηκαν για να δουν τι θα κάνουμε με τα τρέχοντα προβλήματα της Εκκλησίας μας, τα σοβαρά τρέχοντα προβλήματα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Η στάση μας τώρα, το θέμα είναι τη στάσεως των Ορθοδόξων απέναντι σε αυτή τη σύνοδο. Γιατί πλέον, όταν υπάρξει και συνοδικά κατοχυρωθεί ο οικουμενισμός, η αίρεση, είναι πρόβλημα η στάση των Ορθοδόξων. Είπαμε ότι είναι χώρος αληθείας, αυτό που ξεκίνησα και σας έλεγα, χώρος τον οποίο διαφυλάσσεται ανώθευτη αλήθεια. Είναι ο χώρος λοιπόν εκεί που είναι οι επίσκοποι αυτοί και κάνουν τη σύνοδο, είναι ο χώρος που διαφυλάσσεται καθαρή και ανώθευτη η αλήθεια της πίστεώς μας. Αν πούμε ότι είναι ο χώρος αυτός, ναι,
τότε δεν πρέπει να υπάρχει οικουμενισμός καταρχάς. Δεν πρέπει να υπάρχουν ιερέσεις. Πρέπει να καταδικαστεί η μασονία. Πρέπει να καταδικαστεί ο παπισμός. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο οποίο μετέχει ισότιμα η Ορθοδοξία. Ισότιμα επίσης, όρις. Δηλαδή αναγνωρίζω αυτά τα οποία πρεσβεύει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που λέει το Παγκόσμιο. Λέει ότι την αλήθεια την έχουμε όλοι. Και οι αιρετικοί, οι Ορθόδοξοι όλοι έχουμε από ένα κομματάκι της αλήθειας και μαζευόμενοι εμείς όλες οι εκκλησίες, αυτές που λέγονται εκκλησίες, αποτελούμε την εκκλησία, την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Ένα κομματάκι αλήθειας έχει η κάθε εκκλησία που μαζεύεται εκεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να καταδικαστούν για να δείξουμε ότι όντως τις αιρέσεις εποχής μας τις καταδικάζουμε όπως έκαναν πάντοτε οι προηγούμενες Ορθόδοξοι σύνοδοι. Δεν έγινε λοιπόν αυτό το πράγμα, έτσι δεν έγινε. Και η στάση των Ορθοδόξων τώρα ποια πρέπει να είναι η στάση των αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η στάση των Ορθοδόξων. Ποια είναι η στάση των Ορθοδόξων. Οι οικουμενιστές Ορθόδοξοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σας είπα κάποιες σκέψεις και την προηγούμενη φορά. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος που τον άκουσα σε κάποια ομιλία μετά τη Σύνοδο, μίλησε εκεί στο πλήρωμα της Εκκλησίας του, σε κάποια γιορτή που έγινε μετά τη Σύνοδο και ήταν ενθουσιασμένος από τις εμπειρίες που είχε. Εκεί πέρα λέει διακηρύχθηκε η Ορθοδοξία, η ενότηση της Εκκλησίας, όλα αυτά εμπειρίες, χίλιες δυο εμπειρίες εκεί πέρα. Καταθέσαμε την καρδιά μας, τη σκέψη μας, κουραστήκαμε πολύ για να την προετοιμάσουμε. Έλεγε πολλά πράγματα, τέτοια πράγματα έλεγε πολλά. Και είπε και μια εμπειρία του Αλβανίας, που σας είπα προηγουμένως, που την άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Σηκώθηκε λέει και ο Αλβανίας και είπε ότι πρέπει να καταδικαστεί μια αίρεση. Η αίρεση του εγωκεντρισμού. Ο κεντρισμός, δηλαδή η αίρεση είναι ο κεντρισμός. Όταν λες ότι θες να πιστεύεις στην αλήθεια, θες να είσαι ορθόδοξη κλπ, είσαι εγωκεντριστής. Έχεις εγωισμό μέσα σου. Πρέπει να ακολουθήσεις τους άλλους, να είσαι ταπεινός και να ακολουθήσεις την πλάνη και την αίρεση. Ακολουθείς την πλάνη για να είσαι ταπεινός. Και αυτοί οι οποίοι είναι οι αρχηγοί της αιρέσεως είναι οι ταπεινοί, υποτίθεται. Είναι αυτοί οι ταπεινοί. Πετάνε το Ευαγγέλιο στα σκουπίδια, τους ιερούς κανόνες και αυτά και αυτοί είναι ταπεινοί. Και εμείς που λέμε όχι σε αυτά τα πράγματα είμαστε εγωιστές. Πρέπει να καταδικαστεί, είπε ο Αλβανίας, η αίρεση του εγωκεντρισμού, όχι του οικουμενισμού, ούτε η μασονία, ούτε η παπική, ούτε οι άλλοι. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κλπ. Αλλά η αίρεση του εγωκεντρισμού, εμείς δηλαδή. Όταν λοιπόν σε μια σύγχρονη κατάσταση που βρισκόμαστε, διώκονται οι Ορθόδοξοι και καλύπτονται όλες οι άλλες αιρέσεις, είναι δυνατόν, αδελφοί μου, σε αυτό το χώρο που βρίσκονται αυτοί οι επίσκοποι να υπάρχει η αλήθεια, έστω και ένα σχήμα αληθείας, εξωτερικό σχήμα αληθείας, να υπάρχει στο χώρο αυτόν? Και πώς θα σωθούμε, εφόσον είναι χώρος διαφυλάξεως αληθείας η Εκκλησία και μέσα στην αλήθεια σωζόμαστε, μέσα στο Χριστό σωζόμαστε, πώς θα σωθούμε σε αυτό το χώρο? Η στάση λοιπόν των οικουμενιστών, είπαμε, δεν μας ενδιαφέρει και αυτοί πολύ, γιατί αυτοί έχουν συμβιβαστεί. Είναι οι συμβιβασμένοι αυτοί οι οικουμενιστές στην εξουσία τους, στην μπαστούνα τους. Έγιναν επίσκοποι οι άνθρωποι και δεν μπορούν να θυσιάσουν την μπαστούνα και το θρόνο τους και την εξουσία τους. Και όσα απορρέει από την εξουσία δεν τα θυσιάζουν για τίποτα, ούτε για τον Χριστό, ούτε για τίποτα. Δεν πιστεύουν στον Χριστό αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει και εμάς για αυτούς. Δεν μας ενδιαφέρει για τους αντικουμενιστές όμως. Γιατί αυτοί δηλώνουν ότι πονούν για την Ορθοδοξία, καταδικάζουν τις αιρέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Τι κάνουν τώρα οι αντικουμενιστές? Σε αυτή την κατάσταση που διακηρύχθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι δεν τους ενδιαφέρει τους επισκόπους για την αλήθεια, για τα δόγματα, για τις αιρέσεις, να καταδικάσουν τίποτα, αλλά μόνο την αίρεση του εγωκεντρισμού, εμάς δηλαδή, τους Ορθοδόξους. Τι κάνουν οι αντικουμενιστές σε αυτή την περίπτωση? Από αυτά που βλέπουμε είναι ότι δεν κάνουν τίποτα. Και δεν περιμέναμε και από εκεί να κάνουν τίποτα. Δεν περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε. Και γιατί δεν περιμέναμε? Γιατί τους παρουσιάσαμε καταρχάς, πρέπει σε ό,τι λέμε, αδελφοί μου, να έχουμε τουλάχιστον μια ειλικρίνεια. Και λάθος να κάνουμε, να το πούμε με ειλικρίνεια αυτό, δεν είναι χωρίς να το καταλάβουμε, κάναμε λάθος. Έτσι κάναμε λάθος. Ή πιστέψαμε στο λάθος, αλλά με αγαθή πρόθεση. Και τότε θα μας φωτίσει ο Θεός να βρούμε την αλήθεια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει η ειλικρίνεια στους αντικουμενιστές. Δεν υπάρχει η ειλικρίνεια. Και θέλω αυτό να το ακούσουν οι αδερφοί μας διαμέσων αυτών των μέσων που ο Οδυσσέας εδώ έχει, ας πούμε, και μας βιντεοσκοπεί. Να ακούσουν ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια στους αντικουμενιστές, όχι στους οικουμενιστές. Αυτούς είπαμε, δεν μιλάμε για αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ειλικρίνεια? Τους παρουσιάσαμε, αδερφοί μου, όχι μία, όχι δύο, όχι πέντε,
όχι 10, αλλά περίπου 40 ευαγγελικές εντολές, οι οποίες μιλούν για την αποτύχηση από τους αιρετικούς. Μιλούν για την αποτύχηση, όχι μία, όχι δύο. Είναι το θέμα αυτό στην Αγία Γραφή, αδελφοί μου. Γι' αυτό είναι η αλήθεια, είναι το βασικότερο. Η καρδιά της πίστεώς μας, της Εκκλησίας, είναι η αλήθεια. Είναι το θέμα αυτό το οποίο μέσα στην Αγία Γραφή έχει τοποθετηθεί πάλι και πολλάκι και με τόσες εντολές, που είναι αδύνατον κάποιος που έχει αγαθή πρόαιρεση, που δεν έχει κακή διάθεση, να μην φύγει μακριά από τους αιρετικούς, μόλις δει ότι υπάρχει αιρετικός κάπου, 40 ευαγγελικές εντολές σου παρουσιάσαμε. Και θα σας πω και μια άλλη ευαγγελική εντολή που βρίσκεται στο ψαλτήρι, στους ψαλμούς. Το ψαλτήρι αυτό, ειδικά τον άμωμο, αν έχετε ακούσει τον άμωμο, είναι ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ένα κομμάτι του ψαλτηρίου, που διαβάζεται καθημερινά στην εκκλησία. Στα μοναστήρια διαβάζεται καθημερινά. Στο μεσονυχτικό διαβάζεται κάθε μέρα, σαν δεύτερο ψαλτήρι στον Όρθρο το Σάββατο και σαν τρίτο ψαλτήρι την Κυριακή στον Όρθρο στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος. Έτσι, κάθε μέρα διαβάζεται ο άμωμος. Λέει λοιπόν μια εντολή, μια διδασκαλία εκεί στον άμωμο η εξής. Επετίμησας υπερηφάνης. Επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Επικατάρατοι, καταραμένοι είναι αυτοί που εκκλίνουν, που παραβαίνουν τις εντολές σου. Εμείς παρουσιάζουμε 40 εντολές που παραβαίνουν. Όχι μία, όχι δύο, 40 εντολές. Και λέει η Αγία Γραφή, επικατάρατοι, είναι καταραμένοι. Είναι καταραμένοι, εγώ δεν τα λέω εγώ. Το ψαλτήρι, έτσι, που το διαβάζουμε καθημερινά. Καταραμένοι λοιπόν είναι αυτοί, λέει, που εκκλίνουν, που παραβαίνουν τις εντολές σου. Και όταν παρουσιάζουμε λοιπόν 40 εντολές και τίποτα, οι αντικουμενιστές δεν καταλαβαίνουν τίποτα, υπάρχει αγαθή προαίρεση λοιπόν. Ή κοιτάμε, ας πούμε, να καλυφθούμε πίσω από το σχίσμα εδώ, να μην φύγουμε έξω από την εκκλησία, από το σχίσμα, δεν έχουμε τα μυστήρια, από πού θα πάρουμε τα μυστήρια και από αυτά, και είμαστε μέσα στο ψέμα, μέσα στην απάτη και στην αίρεση. Εφόσον λέει η Αγία Γραφή, επικατάρατη ή εκκλίνοντας από τον εντονό σου. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει αγαθή προαίρεση. Έτσι, τους παρουσιάσαμε λοιπόν, 40 ευαγγελικές εντολές και δεν καταλάβανε τίποτα. Τους παρουσιάσαμε πρόσφατα, λειτουργικά κείμενα, μέσα στη Θεία Λειτουργία, ξέρετε, είναι, υπάρχει μια ομοιομορφία στην Ορθοδοξία. Δεν λέει άλλα Αγία Γραφή, άλλα τα λειτουργικά κείμενα αυτά που λέμε τώρα στην Εκκλησία, άλλα οι κανόνες και άλλα οι πατέρες, αλλά όλα αυτά είναι όμοια, ίδια είναι όλα αυτά και λένε τα ίδια πράγματα, με άλλο τρόπο. Τους παρουσιάσαμε λοιπόν λειτουργικά κείμενα, που αυτό ίσως να μην έχει ξαναγίνει, έτσι κοιτούσαν ένα κανόνα, στηριζόμαστε σε ένα κανόνα κάποτε και λέγαμε αυτός ο κανόνας, το βαφτίσαμε και δυνητικό για να μπορούμε να τον ξεφύγουμε, έτσι. Τους παρουσιάσαμε λοιπόν λειτουργικά κείμενα που μιλάνε για την αποτύχηση, πρόσφατα. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Ο κανόνας αυτός, ένας κανόνας είναι έτσι, ο οποίος είναι δυνητικός ο κανόνας αυτός και λοιπά, και δεν πρέπει να κάνουμε σχίσμα και δεν πρέπει και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν παρουσιάζουμε την Αγία Γραφή την ίδια 40 αυτά, όταν λέει η Αγία Γραφή ότι είναι καταραμένοι αυτοί που παραβαίνουν οικειοθελώς, όχι εν αγνία και από αδυναμία και μετανοούν, όχι αυτοί, αυτοί δεν είναι καταραμένοι, αλλά αυτοί που εν γνώση τους και συστηματικά και με προγραμματισμό παραβαίνουν σε εντός, αυτοί είναι καταραμένοι. Τους τα παρουσιάζουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, τους παρουσιάζουμε τα λειτουργικά κείμενα που μιλούν έτσι για αυτά. Ξέρουν τη διδασκαλία των Αγίων που παρουσιάζουν τους αιρετικούς ότι είναι λύκοι. Άμα σου πει κάποιος λύκο, πρέπει να σου πει φύγει από κοντά του, αφού σου λέει είναι λύκος. Μπορεί να σου πει κάτσε κοντά του μέχρι να τον καταδικάσει, μέχρι να τον δει, πει η σύνοδος ότι είναι λύκος. Τους λένε ότι είναι φαρμακερά φίδια. Πρέπει να σου πει να φύγεις μακριά από το φίδι. Τι να σου πούνε άλλοι οι Άγιοι, αφού σου δώσαν τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες των θηρίων αυτών τα οποία είναι έτοιμα να σε κατασπαράξουν και να σε θανατώσουν με το δηλητήριό τους. Τι άλλο πρέπει να μας πούνε οι πατέρες, δηλαδή πιο καθαρό και πιο αυτό. Και λέμε, αυτοί είπανε, οι αντικουμενιστές και οι άλλοι, οι σοβαροί Ορθόδοξοι, παρουσιάσανε, εμείς είπαμε, μήπως ότι είναι αίρεση ο οικουμενισμός. Πανέρεση τον είπανε. Εμείς τα είπαμε αυτά, μήπως τα βγάλαμε κι εμείς από δικά μας αυτοί ότι εδώ υπάρχει αίρεση, παιδιά. Αυτοί είπανε ότι υπάρχει. Εμείς παρουσιάσαμε ότι εφόσον υπάρχει αίρεση, πρέπει να φύγουμε μακριά από την αίρεση. Και το να φύγεις μακριά από την αίρεση σημαίνει να φύγεις από τους αιρετικούς. Όχι να φύγεις θεωρητικά, αλλά να φύγεις από τους αιρετικούς.
Δεν έχουν λοιπόν, πιστεύουμε ότι οι αντικουμενιστές δεν έχουν αγαθή πρόθεση. Γιατί δεν έχουν αγαθή πρόθεση? Γιατί, αδελφοί μου, στοιχίζει το να είναι κανείς, ας πούμε, στην αποτύχηση σήμερα. Στοιχίζει το να είναι στους δεδιωγμένους, είναι κάτι πίστεως. Αυτοί δεν διώκονται. Έχουμε καταργήσει σήμερα το σταυρικό Ευαγγέλιο. Δηλαδή θα σωθούμε χωρίς δυσκολία. Αυτό παρουσιασμένο, ένα νέο μοντέλο σωτηρίας. Θα σωθούμε χωρίς να δυσκολευτούμε, χωρίς να κυνηγηθούμε, ούτε για την πίστη μας, ούτε για τις αρετές, ούτε ό,τι όλα θα τα καταργούμε, ό,τι μας δυσκολεύει θα τα καταργούμε σήμερα. Και θα φτιάξουμε ένα νέο Ευαγγέλιο, στη νέα εποχή που ζούμε, μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος. Δηλαδή ένα νέο Ευαγγέλιο που δεν έχει δυσκολία, δεν έχει σταυρό. Καταργούμε το σταυρό. Έτσι λοιπόν και οι αντικουμενιστές που δεν θέλουν να σηκώσουν το σταυρό του Χριστού βρίσκουν χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες για να πούνε ότι είναι ένας κανόνας μόνο. Ένας κανόνας μόνο που μιλάει και αυτός είναι δυνητικός. Δυνητικός σημαίνει άμα θες να εφαρμόζεις, άμα θες να εφαρμόζεις. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιοι κανόνες που άμα θέλουν να τους εφαρμόζουμε, άμα θέλουν δεν τους εφαρμόζουμε. Και ο ένας είναι καλά και ο άλλος καλά. Και εμείς λέει προτιμήσαμε να κάνουμε σχίσμα μέσα στην Εκκλησία και εφαρμόζουμε την πλευρά του κανόνας που λέει ότι μπορείς να παραμείνεις μέχρι να καταδικαστεί η αίρεση μέσα στην Εκκλησία, αυτή την Εκκλησία που την λένε αυτή η Εκκλησία, μέχρι να καταδικαστεί η αίρεση για να μην κάνεις σχίσμα με διάκριση. Και καταλαβαίνετε αδελφοί, πόσο κακή πρόθεση μπορεί να υπάρχει όταν αυτοί που παραβαίνουν 40 ευαγγελικές εντολές, τα λειτουργικά κείμενα αυτά που παρουσιάσαμε και ότι είναι καταραμένοι αυτοί που παραβαίνουν εντολές του Χριστού μας και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί παρουσιάζονται με διάκριση. Ότι δεν κάνανε σχίσμα και εμείς παρουσιάζομαστε σαν αντάρτες και ότι έχουμε τον εγωκεντρισμό, την αίσθηση του εγωκεντρισμού. Καταλαβαίνετε τι διαστροφή υπάρχει στα μυαλά αυτά των ανθρώπων, όχι μόνο των οικουμενιστών, αλλά και των αντικουμενιστών. Αν θέλαμε να βρούμε πού είναι η αλήθεια, να δούμε πού είναι η αλήθεια. Θα μαζευόμαστε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι που πονάμε για την Εκκλησία και να πω εγώ, μήπως πατέρες, αδελφοί, έκανα κάπου λάθος, μήπως λένε άλλα τα πράγματα από τα βιβλία ή Αγία Γραφή, οι πατέρες, μήπως είπαν άλλα και έκανα λάθος. Να μας πούνε και αυτή τη γνώμη τους, αλλά δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Δεν υπάρχει. Θα σας πω ένα άλλο δείγμα, αδελφοί μου, που μου έχει κάνει αλγινή εντύπωση και που δείχνει την υποκρισία των ανθρώπων. Είναι από τη Μητρόπολη Πειραιός, εκεί που υπάρχει ο Μπροστάρης του πολέμου εναντίον του οικουμενισμού, ο αντικουμενιστής επίσκοπος και το γραφείο επί των αιρέσεων. Έτσι, το λαλίστα το γραφείο, θα σας πω λοιπόν κάτι που μου έχει κάνει αλληλή εντύπωση. Όταν μιλάει κανείς, πει κάτι, ή παλιωμερολογίτης μπορεί να είναι, ή και κάποιος άλλος που αμφιβάλλει, είναι και αγιορείτες που αμφιβάλλουν σε αυτό το σημείο, έτσι. Εναντίον, ας πούμε, του πατρός Παϊσίου που τον αγιοποιήσαμε πρόσφατα, έτσι. Πει κάποιος κάτι, που σας λέω είναι και αγιορείτες. Στο αγιορείς που είναι κάποιοι που λένε όχι, δεν έπρεπε να αγιοποιηθεί ο πατήρ Παϊσίος. Αλλά και κάποιοι παλιωμερολογίτες και κάποιοι άλλοι. Και πει κάτι εναντίον του πατρός Παϊσίου, εξανίσταται το γραφείο από των αιρέσεων και λέμε για αγιομάχους μιλάνε και κάνουνε και δείχνουνε και όλα αυτά εξαπολύει κεραυνούς εναντίον αυτών των αγιομάχων οι οποίοι τόλμησαν να πούν κάτι για τον πατέρα Παϊσίο. Ωραία, συμφωνούμε. Όταν τους λέμε εμείς ότι ο Χριστός ο Μοσμύρνης, μασόνος, οικουμενιστής, αιρετικός, αγιοποίησανε κάποιον, ο οποίος, αδελφοί μου, να πούμε με απλά πράγματα για να καταλάβετε τι αγιοποίησαν. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποια αίρεση. Ήταν ένας που δεν είχε τίποτα ορθόδοξο. Δεν μπορείς να βρεις κάτι ορθόδοξο στο Χρυσοστομίνη. Δηλαδή, μελέτησα τα κείμενά του και τα ανέκδοτα στις βιβλιοθήκες, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στη Γενάδιο, στην αυτά. Πήγα στη βιβλιοθήκη να βρω τα κείμενά του. Γιατί ήταν ανέκδοτα. Δεν βρίσκεις κάτι ορθόδοξο. Όλα αιρετικά. Τα μόνο ορθόδοξα ήταν αυτά που έγραψε σαν διάκος, στα πρώτα, στα νιάτα του, τα οποία τα ανέρεσε και αυτά εκ των υστέρων. Και αυτόν τον αγιοποιούμε τώρα. Μασόνο, οικουμενιστή, είχε, μα και οι οικουμενιστές δεν έχουν και ιδωλατρικές αντιλήψεις. Αυτός είχε και ιδωλατρικές αντιλήψεις. Ο Θεοί γράφει μέσα στα κείμενα, σε γραπτά κείμενα. Ο Θεοί, η Θεά Νίκη, ο Θείος Όμηρος. Ιδωλατρικές αντιλήψεις. Και τον κάνουμε Άγιο. Μιλάμε λοιπόν γι' αυτό και το λαλίστα το γραφείο του Πειραιός σιωπή. Άκρα του τάφου σιωπή εκεί. Όταν μπούμε για τον πατέρα Παΐσιο όμως εκεί που έχει επιχειρήματα, γιατί αυτή η διπλοπροσωπία, γιατί αυτή η υποκρισία. Είπες για τον πατέρα Παΐσιο, πες και για το Χριστό του Μοσμύρνη.
Αλλά αυτόν τον αναγνωρίζεις επειδή τον ανακήρυξε η σύνοδος στην οποία ανήκει ο Πειραιός και επειδή ακολουθεί και συμπορεύεται με αυτή και δεν μπορεί να πει κάτι εναντίον της εξουσίας την οποία έχει και αυτό στην εξουσία και την έχει μοιραστεί με αυτό στην εξουσία ο Πειραιός και γι' αυτό εκεί καταπίνει τη γλώσσα του. Που εδώ είναι θέμα πίστεως. Να υπάρχει με φωτοστέφανο δίπλα στον Άγιο Άντο Χρυσόστομο ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Είναι προσβολή για το Αγιολόγιο, για την Εκκλησία, την Ορθοδοξία. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πότε θα το καταλάβουμε και τι Ορθοδοξοί είμαστε. Και το γραφείο του Πειραιός, το λαλίστατο, επί των αιρέσεων, άκρα του τάφου σιωπή. Εδώ είναι η υποκρισία. Σας μιλάω ότι υπάρχει υποκρισία. Αυτά έχω διαπιστώσει ότι δεν περιμένουμε τίποτα καλό, όχι από τους οικουμενιστές. Και από τους αντιοικουμενιστές. Γιατί δεν θέλουν να σηκώσουν το Σταυρό του Χριστού στον ώμο τους. Και ο Σταυρός του Χριστού σήμερα στον ώμο μας, αδελφοί μου, στοιχίζει. Στοιχίζει σήμερα ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί στοιχίζει? Γιατί είμαστε στα έσχατα χρόνια. Όχι στοιχίζει γιατί είναι βαρύς. Δεν είναι βαρύς, μας δύο. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Αλλά γιατί έχουμε μικρή προαίρεση. Έχουμε μικρή, τόσο μικρή προαίρεση που δεν, και αυτό τον ελαφρύ Σταυρό δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Που σήμερα δεν πάμε ούτε εξορίες, όπως πήγε ο Άγιος Μάξιμος, του κόψαν τη γλώσσα, το χέρι, για να μην μιλάει και να μην γράφει. Ταλαιπωρίες, εξορίες κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Δεν υφιστάμε τα τέτοια πράγματα εμείς. Αλλά αυτό το μικρό σταυρό να θυσιάσω την εξουσία μου. Εξουσία, ποια είδε εξουσία, έτσι. Την εξουσία μου. Και κάτι άλλα μικροπραγματάκια να θυσιάσω. Ούτε και αυτά. Άρα σημαίνει ότι έχουμε ελαχίστη ως ανύπαρτη προαίρεση για να σωθούμε. Και πώς θα σωθούμε χωρίς προαίρεση, αφού καταρρίξαμε το σταυρικό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει αγαθή προαίρεση, αδελφοί μου, ούτε στους αντιοικουμενιστές. Αυτή τη γνώμη έχω και μακάρι να είμαι πλανεμένος και να βγω λάθος, να μην έχουν οι άνθρωποι αγαθή προαίρεση και εγώ να τους έχω κατηγορήσει άδικα. Μακάρι να γίνει αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αδελφοί μου, που δεν ασχολούμαστε μαζί με αυτούς, οι οποίοι χωρίς να έχουν επιχειρήματα μας βρίζουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις επιχειρήματα, αρχίζεις και βρίζεις αυτόν που μιλάει και σου παρουσιάζει κάποια επιχειρήματα, γιατί δεν έχεις επιχειρήματα. Και με τις φωνές και με τις βρισχές και με τα αυτά, νομίζω ότι θα υπερισχύσεις και λες και κάποιες εξυπνάδες μέσα στις βρισχές και μέσα σε αυτά, κάποιες εξυπνάδες, οπότε νομίζω ότι θα επικρατήσεις με αυτόν τον τρόπο. Με αυτούς δεν ασχολούμαι θα καθόλου, ο Θεός να τους ελέγξει, εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Καλό μας κάνουν, κακό δεν μας κάνουν αυτοί, καλό μάλλον μας κάνουν. Αλλά θέλω να πω, είμαστε στα έσχατα χρόνια. Τα έσχατα χρόνια, αδερφοί μου, είναι χρόνια πλάνης. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ πλάνη. Γι' αυτό δεν θέλανε οι πατέρες να ζουν. Όχι γιατί θα είναι πιο δύσκολα από πλευράς μαρτυρίου και διωγμού από τα πρώτα χρόνια και τα μετέπειτα χρόνια των Ορθοδόξων, όπως είναι η περίοδος του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού μέσα στην καρδιά της Ορθοδοξίας. Όχι γι' αυτό, αλλά γιατί θα υπάρχει πολύ πλάνη και μικρή προαίρεση. Η πλάνη θα είναι άφθονη, έτσι και θα υπάρχει μικρή προαίρεση. Και η πλάνη ποια είναι σήμερα? Ότι η Εκκλησία βρίσκεται εκεί που είναι η εξουσία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Ανθρωποκεντρική Εκκλησία. Η μεγαλύτερη λοιπόν πλάνη είναι αυτή. Η Εκκλησία υπάρχει και υφίσταται εκεί που υφίσταται και υπάρχει η θρησκευτική εξουσία. Η Επίσκοπη, η Σύνοδος, το Πατριαρχία κλπ. Όλα αυτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη, αδελφοί μου. Όχι εκεί που υπάρχει ο Χριστός, η αλήθεια, το Σταυρικό Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Οι εντολές όλες του Χριστού, έτσι. Εμείς τι κάνουμε? Για να κλείσουμε με αυτά τα πράγματα που είπαμε, έτσι, εμείς τι κάνουμε? Εμείς, αδελφοί μου, πορευόμεθα μέσα σε αυτή την κατάσταση της νέας εποχής, που είναι κατάσταση αναστατώσεως των πάντων. Όλα όσα υπήρχαν και μας είπαν οι πατέρες και τα θέταμε σαν δόγματα και σαν όρους και σαν διδασκαλία των Αγίων, πρέπει όλα αυτά να τα αναιρέσουμε. Να τα αναιρέσουμε όλα αυτά και να πιστέψουμε στη θρησκευτική εξουσία και να ακολουθήσουμε για να μην κάνουμε σχίσμα. Για να μην κάνουμε σχίσμα. Πορευόμαστε λοιπόν εμείς στον δρόμο αυτόν, Κύριος είδε, πιστεύουμε ότι και μόνο με αυτόν τον αγώνα που κάνουμε θα μας συγχωρηθούν κάποιες αμαρτίες μας. Γιατί έχουμε πολλές αμαρτίες. Θα συγχωρηθούν κάποιες αμαρτίες μας γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε τη σημαία της πίστεως, της Ορθοδοξίας, να την κρατήσουμε ψηλά. Να μην την ποδοπατήσουμε. Τη σημαία της πίστεως να μην την ποδοπατήσουμε, να την κρατήσουμε ψηλά. Αυτό μόνο προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας ελεήσει για τα λάθη μας, τα οποία είναι και ο εγωισμός που έχουμε, άπειρο εγωισμό και άμεσο εγωισμό, και όλα τα άλλα που κάνουμε και καθημερινά κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, θα είναι θα γίνει λασμός ο Χριστός, λόγω του ότι θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την πίστη μας στα έσχατα αυτά χρόνια που ζούμε και που πορευόμεθα, έστω και αν μείνουμε χωρίς κεφαλή.
ορατή κεφαλή, όχι αόρατη, ο Χριστός μας που είναι πάντοτε στην Εκκλησία, έστω και αν μένουμε χωρίς μυστήρια. Έτσι, το έχει πει και αυτό ο Άγιος Θεοδόσιος του Δίτσης. Καλύτερα είναι να πεθάνεις αβάφτιστος παρά να βαφτίσεις από αιρετικό. Έτσι, και τότε λέει αληθινά βαφτίστηκες. Ακούτε τώρα, βαφτίστηκες τον έμενες αβάφτιστος. Αληθινά βαφτίστηκες. Ψάχνει να βρει ορθόδοξο να σε βαφτίσει, δεν βρίσκει. Πεθαίνει αβάφτιστος. Τότε λέει βαφτίστηκες. Ακούτε φιλοσοφία τώρα για να καταλάβουμε εμείς τώρα πού βρισκόμαστε. Και σου λέει, όχι, λέει, να μείνω χωρίς μυστήρια, λέει ο άλλος. Πώς θα μείνω χωρίς. Πήγαινε στους αιρετικούς, πάρτα τους αιρετικούς. Λένε πατέρες, υπάρχει μολυσμός. Εγώ του είπα αυτό. Δεν είναι στο πάνω. Ο πατήρ Ευθύμιος το είπε, λένε. Υπάρχει μολυσμός. Δεν το πάνε πατέρες, ο πατήρ Ευθύμιος. Πορευόμαστε λοιπόν έστω και να μείνουμε χωρίς μυστήρια, χωρίς κεφαλή, ορατή κεφαλή, στους διωγμούς, κατατρεγμένοι ότι έχουμε την αίρεση του εγωκεντρισμού, κυνηγημένοι με αυτό το μικρό κυνηγητό που υπάρχει και συνεχίζοντας, επειδή είπαμε στα έσχατα χρόνια η αίρεση του οικουμενισμού θα μας οδηγήσει στην παγκοσμιοποίηση και στον ερχομό του Αντιχρίστου. Όλα αυτά συγκλίνουν λοιπόν και πολιτικά. Και κάποια στιγμή θα βρεθούμε και χωρίς χρήματα και τότε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όταν διαμαρτύρεται η κοιλιά, άλλος λέει θα πάω λίγο στο βουνό, μετά από λίγο θα γυρίσεις στο βουνό όταν πας. Μην ξεκινάς, καλύτερα καθόλου. Άμα δεν αυξηθεί η προαίρεσή μας να αποκτήσουμε μαρτυρικό φρόνημα, όταν έρθουν τα πιο δύσκολα χρόνια, βλέπετε πώς φύγει ο κλοιός. Πώς φύγει ο κλοιός από το κράτος, από την πολιτεία. Λίγο-λίγο ο περιορισμός και ο έλεγχος θα ελέγξουν ακόμα και τη σκέψη μας. Όχι μόνο αυτά που κάνουμε και αγοράζουμε και δίνουμε και κάνουμε και δείχνουμε, να τα ξέρουν όλα αυτά οι τράπεζες, έτσι, αλλά και τη σκέψη μας να κατευθύνουν, θέλουν. Ένα ανελεύθερο κράτος το οποίο θα λειτουργούμε εμείς σαν ρομπότ. Θα λειτουργούμε σαν ρομπότ ανελεύθερα. Όπως είναι ανελεύθερη η εκκλησία μας και μας στέλνουν δούλους μέσα να ακολουθάμε τη θρησκευτική έψη, έτσι μας στέλνει και η πολιτεία. Συγκλίνουν οι δύο εξουσίες πλέον. Συγκλίνουν και στα έσκατα χρόνια θα γίνει μία εξουσία. Γι' αυτό θέλουν την ένωση των θρησκειών και των αιρέσεων όλων. Για να μπορούν να ελέγξουν την πίστη και την Ορθοδοξία. Και για μας Ορθοδόξους αυτή είναι ενδιαφέρον, για τίποτα άλλο. Γι' αυτό φύλαγαν έξω οι Αμερικανοί πράκτορες τη Σύνοδο. Αυτός είναι ο σκοπός. Θέλουν να επικρατήσει ο οικουμενισμός, γιατί μπορούν εύκολα την αίρεση να την ελέγξουν, επειδή οι επίσκοποι γίνονται με συμβιβασμό, γίνονται επίσκοποι, δεν γίνονται για να πεθάνουν για το ποιμνιό τους. Και συγκλίνουν οι δύο αυτές εξουσίες, τη θρησκευτική και η πολιτική. Φτάνουμε λοιπόν στα έσχατα χρόνια και εκεί όντως θα υπάρχει δυσκολία. Ακόμα προς το παρόν περνάμε μια χαρά εμείς οι Ορθόδοξοι, έτσι. Αλλά εκεί θα υπάρχει δυσκολία. Τώρα, αν ζούμε σε αυτά τα χρόνια ή δεν ζούμε, ο Κύριος το ξέρει. Το πρόβλημα μας είναι η προαίρεσή μας. Αν έχουμε αυτή την προαίρεση, τη μαρτυρική, τότε κρινόμαστε για τον Χριστό, σαν να είμαστε και εμείς με τους πατέρες αυτούς που μαρτύρησαν για την πίστη. Αν δεν την έχουμε, έχουμε συμβιβαστική προαίρεση, έτσι κρινόμαστε προς Θεό πάλι για τον συμβιβασμό. Γιατί ο Κύριος μας κρίνει όχι από το αποτέλεσμα, από την προαίρεση, από την πρόθεση που έχει, όχι από το αποτέλεσμα. Θα κρυθούμε λοιπόν βάσει τη προαίρεση μας. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε το μαρτυρικό φρόνημα, το Σταυρικό Ευαγγέλιο, για να κρυθούμε με αυτό και μπορεί ο Κύριος να ελαφρύνει, επειδή ξέρει ότι δεν έχουμε πολύ δυνατή και προαίρεση μαρτυρική, να ελαφρύνει το Σταυρό μας, επειδή ξέρει ότι θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα που λέει εκολόβεσαι στα έσχατα χρόνια. Λέει εκολόβεσαι τις ημέρες ο Κύριος, γιατί δεν θα μπορούσε να σωθεί κανένας άμα δεν τις εμίκρινε τις ημέρες. Το χρόνο, αυτόν τον χρόνο που θα επικρατήσει ο Αντίχριστος, έτσι. Αυτά λοιπόν να μείνουμε σταθεροί και να μην ελπίζουμε ότι θα καταδικαστεί η αίρεση, θα αρθεί μια σύνοδος και όλα αυτά που λένε και τότε θα αρχίσει η αποτύχηση, τότε θα αρχίσει το γραφείο Πυραιός να μιλάει για αποτύχηση, θα καταδικαστεί η αίρεση και λοιπά, να πατάει σε σταθερά, να μην χάσουμε την εξουσία μας. Έτσι. Μην περιμένετε λοιπόν τέτοια πράγματα, από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνουμε. Και να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Γιατί λέει, ετοιμάστην και ούκε ταράχθην. Ήρθαν τα πιο δύσκολα, αλλά ήμουν έτοιμος και δεν ταράχθηκα. Έτσι λοιπόν να μας βρει ο Κύριος στον αγώνα αυτόν, στο μαρτυρικό, στο Σταυρικό Ευαγγέλιο, να μας βρει έτσι και να μας πάρει κοντά του, να μας ελεήσει για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι, προσπαθούμε να ευελκύσουμε το έλεος του Θεού με αυτά που κάνουμε. Το έλεος του Θεού. Και άμα προδώσουμε στην πίστη, δεν είναι δυνατόν να βρούμε χάρη και για όλα τα άλλα να κάνουμε. Έτσι, γιατί προδώσαμε στην πίστη. Σε αυτόν λοιπόν, σε αυτό το δρόμο να μας βρει και το τέλος μας να είναι χριστιανά τα τέλη μας. Όπως λέμε, χριστιανά σημαίνει ορθόδοξα. Να είναι ορθόδοξα και όχι προσκυνημένα και προδομένα τα τέλη μας, να μην προδώσουμε την πίστη μας για να βρούμε έλεος κοντά στο Θεό, κρατώντας τη σημαία της πίστεως, πράγμα το οποίο εύχομαι να γίνει σε όλους μας. Αμήν.